Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να πάμε στα πολιτικά. Τέλος εποχής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μετά από 15 χρόνια, χωρίς να πει βέβαια τη λέξη παρετούμε. Ναι, είπε βέβαια χθες, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. Αποφάσισε, Φέη μου, να πάει στο Ζάπιο και όχι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή, εικόνα που βλέπουμε μόνος ακριβώς, του. Μόνος του, παρότι ήταν εκεί πολύ στενοί και καλοί του συνεργάτες και άνθρωποι που τον συνοδεύουν σε όλες του τις περιοδίες και σε όλες του τις συγκεντρώσεις, αποφάσισε να κάτσει μόνος του. Τι συμβολισμό, τι ερμηνεία έχει αυτή η εικόνα, ότι ήταν μόνος του? Για μένα είναι ότι ήθελε να το πάρει πάνω του. Είναι μια προσωπική του στιγμή. Είναι ένας κύκλος που κλείνει μετά από 15 χρόνια. Να πούμε ότι έγινε το 2008 πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μικρή ηλικία, όταν διαδέχθηκε τον Αλέκο Αλαβάνο. Και ήθελε χθες να κλείσει τον κύκλο αυτό με μια έτσι τοποθέτηση δικιά του. Είπε ότι είναι ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός που έγινε στη χώρα μας, είναι ένας από τους νεότερους πρωθυπουργούς που γίνανε στη χώρα μας και είπε και παράλληλα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ένα κύκλο με τη δική του φυγή. Τώρα, δεν παραιτήθηκε... Κοίταξε, συγγνώμη λίγο, αλλά και το ότι ήταν μόνος του, έχει πολλούς συμβολισμούς. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, Θεοδόση μου. Τις γνώσεις που έχω για τον συγκεκριμένο χώρο και την ευρύτερη αριστερά. Όταν πήρε το δαχτυλίδι από τον Αλέκο Αλαβάνο, ο οποίος επίσης τότε είχε αυξήσει τα ποσοστά του παλιού κουκουέ εσωτερικού, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εσωτερικού, όπως είχαμε συνηθίσει να το λέμε από την δεκαετία του 80, το πήρε μόνος του ουσιαστικά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος από το 3,5-4% τον ΣΥΡΙΖΑ τον έκαμε κυβέρνηση. Και εφόσον είχε αυτή την διαδρομή, θεώρησε, εκτιμώ και σύμφωνα με αυτά που ακούω, ότι μόνος του έπρεπε να πάει. Μόνος του έπρεπε να το αναλάβει όλο αυτό. Και δεν είπε την κουβέντα παραίτηση, την λέξη παραίτηση, και πολύ σωστά το επισημάνατε, διότι ουσιαστικά δεν παραιτείται από το κόμμα, παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος. Στο κόμμα θα παραμείνει. Από την καρέκλα, όπως ανέφερα. Πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ που λες, διότι συμφωνώ άδικο. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας για την αριστερά ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης. Και σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν απλώθηκε σε όλη την αριστερά. Προφανώς. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση. Ήταν η κινητήριος. Για να γίνει κυβέρνηση ένα κόμμα, χρειάζονται και οι ανάλογες συγκυρίες. Προφανώς και η συγκυρία δεν αναφέρομαι στις συγκυρίες, αναφέρομαι και σε άλλα πρόσωπα που στελεχώνουν... Αποτέλεσε το ελαττήριο. Αναφέρομαι και σε άλλα πρόσωπα. Πάντως, ναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι χθες, και αυτό έχει και τη σημασία του, πήγε μόνος του εκεί, έφυγε μόνος του, στο αυτοκίνητο μέσα, με ένα πάρα πολύ μεγάλο και πλατή χαμόγελο. Πρώτη φορά την είδαμε να χαμογελάει, βέβαια. Ακριβώς, και είναι προσωπικό. Τον περίμενε η σύζυγός του. Α, με στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτή είναι η στιγμή την οποία κατάφεραν και αποθανάτησαν οι καλοί συνάδελφοι, οι φωτογράφοι εκεί. Όντως, πολύ αληθινό το χαμόγελο. Έτσι, με ένα. Ανακουφισμένος. Με ένα πλατή χαμόγελο και με ένα χτύπημα στην πλάτη. Τον περίμενε η σύζυγός του. Έχει και αυτό, θεωρώ, την αξία του. Εντάξει, διότι... δεν έχουν περάσει και λίγα, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα. Η Ίκα ήταν συντριπτική. Έχει και το συμβολισμό του για μένα. Ότι η οικογένεια. Είναι ένα που είναι από τα 17 του μαζί. Από πάντα μαζί. Από το παγκάκι πίσω από το μητέρα. Εκεί ήταν το πρώτο τους ραντεβού. Από το Έλενα. Εκεί ήταν το πρώτο τους ραντεβού και μετά πήγανε, λέει, σε ένα σκληρό ροκάδικο να πιούν μια μπύρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, η Ελένα Τριφίδη στο αυτί μας ξέρει ακόμα και τι χρώμα ήταν το παγκάκι. Έτσι. Εντάξει, είναι θειασότρια του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, η καλή μας αρχισυντάκτρια. Να δούμε λίγο ένα ρεπορτάζ για αυτή την πορεία του. Βεβαίως. Αυλέασε έναν ιστορικό κύκλο που κράτησε 15 χρόνια, ρίχνει η απόφαση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Του εύχομαι από βάθους καρδιάς, στα νέα καθήκοντά του, κάθε επιτυχία. Επιτυχία για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Ήταν Φεβρουάριος του 2008, όταν ο Αλέξης Τσίπρας, σε ηλικία μόλις 33 ετών, εκλέγονταν πρόεδρος του συνασπισμού και έπαιρνε στα χέρια του τα ηνία του κόμματος. Πρέπει να αποτελέσουμε μια νέα ελπίδα. Μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλό αγώνα σε όλους μας.
μήνες πριν, τον Νοέμβριο του 2007, ο Αλέκος Αλαβάνος ανακοίνωνε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, παραδίδοντας το χρήσμα στον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι έχουμε αέρα στα πανιά μας. Έχει αέρα στα πανιά της μια αριστερά που θα προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Το 2012, με τον αέρα στα πανιά του, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την ολική επαναφορά και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον Μάιο, το κόμμα της Κουμουνδούρου ξεκολλάει από το 4,6% και γίνεται δεύτερη πολιτική δύναμη. Και έναν μήνα μετά καταγράφει το εντυπωσιακό 26,9%, χάνοντας με μόλις 3 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Το φόβο τον νικήσαμε. Σήμερα ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. Η ώρα της διακυβέρνησης έρχεται 2,5 χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κερδίζει τις εκλογές και γίνεται πρωθυπουργός σε ηλικία 41 ετών. Προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας συμμαχεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση να επανενταχθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Η Ελλάδα οδηγείται σε νέες εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτοδυναμία. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμένος συνεργάζονται ξανά και σχηματίζουν κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου το καλοκαίρι του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τις εκλογές με διαφορά 8 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η χαριστική βολή έρχεται στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ιτάται για τρίτη φορά, συγκεντρώνοντας μόλις 17,8%, αποτέλεσμα που οδήγησε στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι τα σενάρια διαδοχής? Τώρα είναι πολλά. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτέρα ερχίζεται η νέα Βουλή και πρέπει να έχει κάποιον να τον εκπροσωπεί. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από εβδομάδα και θα εκλέξει τουλάχιστον προσωρινά έναν επικεφαλής. Μάλλον αυτή θα είναι γυναίκα. Λένε ότι θα είναι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Που δεν θα είναι η μόνιμη. Αυτή θα λένε ότι θα παραμείνει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή μέχρι τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και από τη βάση μάλλον θα γίνει η διαδικασία, να εκλέξει τον νέο αρχηγό που μετά θα αναλάβει και στη Βουλή. Εφηδιάστηκαν και όλοι έτσι. Δηλαδή δεν περίμενα την απόφαση αυτή. Αυτό οπότε τώρα ακριβώς. Υπάρχει ένα τρέχουνε και δεν φτάνουνε με λίγα λεπτά. Έχω την εντύπωση, συγγνώμη, ότι στο πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου ένα στενός κύκλος μάλλον γνώριζε την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα και ολοκληρώνοντας αυτό που θέλω να πω. Το εξής, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάπη. Ήταν κάποιες κινήσεις που τελικά στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πολλοί από τον κόσμο της αριστεράς, με η άνευ εισαγωγικών η λέξη, γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ και ή δεν πήγαν να ψηφίσουν ή επέλεξαν άλλα κόμματα. Αυτό για το δεδομένο της αυτοκριτικής που το είχε πάντα η αριστερά. Να δούμε λίγο και τα ονόματα και τα πλάνα. Να δούμε λοιπόν και τους υπόλοιπους που ακούγονται και να το πούμε, γιατί κανένας μέχρι τώρα δεν έχει τοποθετηθεί και δεν έχει εκφράσει κάποια πρόθεση. Είναι η κυρία Αχτσιόγλου, ήταν υπουργός εργασίας επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Χαρίτσης, ήταν και αυτός υπουργός επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής Μεσσηνίας. Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ένας συνάδελφός μου δικηγόρος, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και από τη νέα γενιά στελεχών, δεν είναι βουλευτής, είναι ένας νέος μάχημος δικηγόρος, και ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος εκφράζει και μια μεγάλη έτσι εσωκομματική τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να δούμε τι θα κάνουν, γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι οι διεργασίες είναι πάρα πολλές. Εμείς επικοινωνήσαμε και με κάποιους από αυτούς χθες. Ζητήσαμε δηλαδή και εγώ και με την κυρία Αχτσιόγλου, με πολύ ευγένεια μου είπαν οι συνεργάτες της ότι ακόμα δεν θέλει να τοποθετηθεί και δεν θέλει να μιλήσει. Ξέρεις, τώρα όλοι επιφυλάσσονται. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε. Έκανε και μία τοποθέτηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Ακριβώς, και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θέλετε να τη δούμε, να την παρακολουθήσουμε ή όχι. Εγώ απλά θα πω κάτι, γιατί και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση με την πολιτική και θα σου πω μόνο αυτό. Στην ήττα κάποιου και στις εσωκομματικές διεργασίες του, όλοι πρέπει να στεκόμαστε με σεβασμό και απόσταση. Με αυτό πολιτική άμυλα, ας πούμε. Αυτό.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Εγώ δεν θα σχολιάσω για να πάμε στο επόμενο. Άστο, τώρα μην τα ανοίξουμε, γιατί θυμάμαι πάρα πολλά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και δουλειές που χάθηκαν κτλ. Ας μην το συζητήσουμε. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τη δήλωση πρόεδρου? Δεν χάνονται πάντα, Αφροδίτη μου. Εμείς είπαμε τώρα για τον πολιτικό πολιτισμό και το πώς θα σταθούμε απέναντι στην ήττα κάποιου. Μια πραγματικότητα περιγράφηκε στα λόγια του Πρωθυπουργού και φυσικά είναι γενναία η απόφαση του κυρίου Τσίπρα να αποχωρήσει. Δεν θα πω να παρετηθεί. Σχετικά με τις τρεις ήττες, επειδή δεν είδαμε το απόσπασμα και αναφέρθηκε και η λέξη. Συντριπτικές ήττες, και την τοξικότητα. Αφροδίτη μου, δεν θα σχολιάσει. Υπήρξε τοξικότητα. Και από τις εκλογικές εκστρατείες. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και στη δεύτερη διαδικασία υπήρξε. Και δυστυχώς το πολιτικό κλίμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αλλά όχι τώρα να βγούμε και δαμένα. Ένας πολιτικός ηγέτης όμως παραδέχεται την ήττα του και αποχωρεί. Ωραία. Εκεί ένας, ο αντίστοιχα πολιτικός μεγάλος ηγέτης πρέπει να είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ωραία. Αυτό λέμε. Ανθρώπινα. Ακούγοντας μάλιστα το ρητό ότι η αξία του νικητή φαίνεται από την αξία του νικημένου. Για να το λέμε και αυτό, ε. Δεν θέλει να τσακωθεί με Αφροδίτη τώρα. Ναι, δεν θέλω, γιατί πια είναι αποφάσισε ο λαός. Ακριβώς.